Το 1986 προσκλήθηκα από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας να μετάσχω σε μια ομάδα για την ετοιμασία υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον αλφαβητισμό των ενήλικων αναλφάβητων, δηλαδή για να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Στην ομάδα συμμετείχαμε 4. Εκτός από μένα ήταν ο Μιχάλης Τοφής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, ώστε να χρησιμοποιηθεί και εκεί το υλικό, και κατοπινός στενός φίλος μου, μια κυρία, ας την ονομάσουμε Α, λέκτορας σε τμήμα νηπιαγωγών πανεπιστημίου, και ένας κύριος, ας τον ονομάσουμε Β, μόνιμος επίκουρος καθηγητής σε φυσικό τμήμα πανεπιστημίου, από εκείνους τους βοηθούς χωρίς τυπικά προσόντα που μονιμοποιήθηκαν σε θέσεις επίκουρων καθηγητών με το νόμο πλαίσιο του 1982 του ΠΑΣΟΚ. Χρόνος λειτουργίας της ομάδας 6 μήνες. Η ομάδα συνεδρίαζε τακτικά στο Υπουργείο, αλλά ο χρόνος περνούσε χωρίς να γίνεται τίποτα συγκεκριμένο, γιατί η κυρία Α και ο κύριος Β προβληματίζονταν για το ιδεολογικό υπόβαθρο της δουλειάς μας, ώστε να είχε κοινωνικό αποτέλεσμα. Αφόρητο μπλα μπλα, αρλούμπες πάνω σε αρλούμπες. Πλησιάζαμε να κλείσουμε τον τρίτο μήνα και δεν είχε γραφεί ούτε μία γραμμή, ούτε μια μεθοδολογική σκέψη. Τότε δήλωσα πως υποβάλλω την παραίτησή μου, γιατί δεν είναι δυνατόν να πληρωνόμαστε για να κάνουμε συζητήσεις καφενείου. Έπεσαν πάνω μου και είπαν: «Εντάξει, να αρχίσουμε τη δουλειά». Τι να κάνει ο καθένας μας? Αναλαμβάνω λοιπόν εγώ με τον Τοφή να ετοιμάσουμε το υλικό για την πρώτη ώρα της κατάρτισης. Και η κυρία Α αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα συμπληρωματικό υλικό με ερωτήσεις που να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής ώστε να εμπλουτίσει το μάθημά. Στην επόμενη συνεδρίαση φέραμε το υλικό και τότε η κυρία Α αρχίζει να μας διαβάζει τις ερωτήσεις που ετοίμασε. Πρώτη ερώτηση: διαβάζετε τα γράμματα των αναγνωστών στις εφημερίδες? Ναι, σωστά διαβάσατε. Η πρώτη ερώτηση που θα έκανε ο εκπαιδευτής στους αναλφάβητους στο πρώτο μάθημα θα ήταν αν διαβάζουν τα γράμματα των αναγνωστών στις εφημερίδες. Νομίζω πως μπορείτε να καταλάβετε τι αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Φυσικά η συνέχεια ήταν απλή. Ανέλαβε ο Τοφής με τη βοήθειά μου να δημιουργήσει άρον-άρον το υλικό, αφού θα είχε και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, και έτσι μαζευόμασταν οι δυο μας στο μικρό διαμέρισμα που είχε νοικιάσει για τους 6 μήνες που θα βρισκόταν στην Αθήνα, μακριά από την οικογένειά του, και δουλεύαμε. Σήμερα η κυρία Α είναι πρωτοβάθμια καθηγήτρια σε τμήμα νηπιαγωγών Ελληνικού Πανεπιστημίου. Εκ των υστέρων έμαθα και τα πραγματικά στοιχεία για το πρόγραμμα που αφορούσε τους αναλφάβητους εκείνη την εποχή. Το πρόγραμμα είχε περίπου 1.500 εκπαιδευτές και 1.500 εκπαιδευόμενους. Και πάλι σωστά διαβάσατε. Δεν υπάρχει τυπογραφικό λάθος. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία Ρωμά και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν απλώς γραμμένοι σε καταστάσεις και δεν εμφανίζονταν ποτέ.